δεν συμβαίνει συχνά, μετά από πολλές σταθερές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, σχεδόν ομόφωνες, μία κυβέρνηση όχι απλά να αγνοεί τη θέση της τοπικής κοινωνίας, αλλά να απαντά με επίταξη. Αυτό, εγώ, εντάξει, είμαι σχετικά πιο νέος από πολλούς εδώ μέσα, δεν το έχω ξαναντιμετωπίσει. Δεν το έχω ξαναντιμετωπίσει ίσως και δεν το γνωρίζω, παρότι ασχολούμαι και διαβάζω πολύ συχνά και για την ιστορία του τόπου μας. Δεν ξέρω πότε ήταν η τελευταία φορά που μια ελληνική κυβέρνηση απάντησε στην αρνητική άποψη ενός Δημοτικού Συμβουλίου με επίταξη, δηλαδή αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Είναι προφανές ότι το θέμα αυτό πρέπει να καταδικαστεί, αν είναι δυνατόν, ομοφόνος από το Δημοτικό Συμβούλιο και βεβαίως να λάβει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ότι όταν θα διατυπωθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και η εξαρτημένη από αυτήν την υπουργική απόφαση, η οποία ουσιαστικά θα ολοκληρώνει αυτήν την πράξη της επίταξης, θα προσφύγει δικαστικός, ούτως ώστε να την ακυρώσει, γιατί θα το αναλύσω και αν μου επιτρέψετε κύριε Πρόεδρε, και αν αποφασίσει το σώμα ότι πρέπει να συζητηθεί η πρώτη ηγεσία, υπάρχουν συγκεκριμένοι συνταγματικοί περιορισμοί, οι οποίοι κατά την άποψή μου πρέπει να τεθούν και να κριθούν σε δικαστικό επίπεδο. Και βεβαίως να αποφασίσει το σώμα, εάν έχει νόημα να πάει ο Δήμαρχος Χίου σε μία συνάντηση 2 μέρες μετά από αυτήν την πράξη της κυβέρνησης εν ώψη της σταθερής μας θέσης και αυτή τη στάση απέναντι σε ένα διάλογο που προφανώς κανένας δεν το εννοούσε. Εγώ σας είπα και έδωσα μία απάντηση που νομίζω ότι θα έπρεπε εκεί να κλείσει και δεν έπρεπε να γίνει περαιτέρω συζήτηση. Και βέβαια και για λόγους ευγενίας αλλά και για λόγους ευθύνης είπα στο ερώτημα τι με έλεγενέστε. Βεβαίως βρισκόμαστε σε ένα βαθύτατο προβληματισμό κατά πόσον πρέπει να παραστούμε. Αυτό έχει να κάνει με την ενιαία στάση, επειδή είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τα νησιά μας, και τη Λέσβο και τη Χίο και τη Σάμο. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο μας προβληματίζει. Είμαστε σε ανοιχτή διαβούλευση για να δούμε τις επόμενες κρίσιμες 2 μέρες πού θα καταλήξουμε, έτσι λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα είναι προς όφελος των τοπικών μας κοινωνιών, γιατί αυτό μετρά πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα και τίποτε άλλο, τίποτε λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Αυτό λοιπόν είναι συνάρτηση, έτσι αν μην έχετε την απορία, το ποια απόφαση θα πάρουμε τις επόμενες μέρες. Βέβαια υπόθηκε και θα συμφωνήσω με τον Μανώλη τον Βρουνό ότι και κανείς φαντάζομαι δεν έχει και διαφορετική άποψη ότι όταν υπάρχει διάλογος και υπάρχει τραπέζι διαλόγου και επειδή ακριβώς δεν εκπροσωπούμε τον εαυτό μας, εκπροσωπούμε τις κοινωνίες μας και τους ανθρώπους μας, καλό είναι να μην απέχει κανείς εκεί δυνατά, ευθαρσώς και ξεκάθαρα να ζητά, να απαιτεί, να κατοχυρώνει, γιατί η απουσία, ξέρετε, δίνει το δικαίωμα στον άλλον να αποφασίζει για μας. Και αυτό δεν είναι καλό. Αυτό λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που ελέγχθη για την παρουσία του Δημάρχου σε οποιαδήποτε συνάντηση για αυτό το ζήτημα το οποίο έχει να κάνει, το οποίο ταλανίζει τις κοινωνίες μας γενικώς και ειδικώς. Κάτι άλλο το οποίο πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί δεν πρέπει να απολέσουμε κάποια στιγμή με τη δική μας σοβαρότητα, αν θέλετε. Βεβαίως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο μία δομή των 500. Αποφάσισε. Δεν λέμε τώρα, είπαμε θα είναι, δεν θα είναι, παρά είναι. Το είπαμε, είναι ξεκάθαρο, αποσαφηνισμένο, έτσι και δημοσιοποιημένο. Δεν έχουμε πει πού θα γίνει. Δεν έχουμε πει πού θα γίνει. Έτσι, λοιπόν, είναι αυτό το οποίο συζητήσαμε και είπαμε ότι θέλουμε μία δομή να κλείσουν τα πάντα και θέλουμε μία δομή καταγραφής και ταυτοποίησης μέχρι 500 ατόμων και επειδή έγινε συζήτηση κατ' επανάληψη και σε αυτό το χώρο είπαμε ότι ας προτείνουν ότι συμφωνούν και εμείς θα το υποδείξουμε. Καταρχάς, μία είναι η κοινωνική ανάγκη που μπορεί να εκφράσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι της αποσυμφόρησης των νησιών. Είναι
του να γίνεται στα νησιά μόνο υποδοχή και ταυτοποίηση. Αυτό είναι η κοινωνική ανάγκη, εκφράστηκε από τους χιλιάδες ανθρώπους στην πλατεία Συντάγματος, εκφράστηκε από όλα τα δημοτικά συμβούλια των νησιών, εκφράστηκε από αυτό το δημοτικό συμβούλιο κατ' επανάληψη. Πρέπει λοιπόν εμείς να είμαστε έτοιμοι να εξαντλήσουμε κάθε βοήθημα και μέσο, ούτως ώστε ένδικο μέσο, ούτως ώστε να προσφύγουμε κατά της υπουργικής απόφασης, κατά οποιασδήποτε πράξης που θα οδηγείται, θα εξαρτάται από την επίταξη και κατά της ίδιας της επίταξης. Και το δεύτερο είναι το ότι πρέπει προφανώς το Δημοτικό Συμβούλιο να προτείνει στον Δήμαρχο Χίου, γιατί αυτό ο Δήμαρχος Χίου είναι μονοπρόσωπο όργανο, να προτείνει το ότι ο Δήμος Χίου δεν μπορεί να συμμετέχει σε μία συζήτηση με προδιαγεγραμμένο τέλος, με προηλυμένες αποφάσεις. Με αποφάσεις οι οποίες είναι μονομερείς και είναι αυθαίρετες και κατά την άποψή μου όχι μόνο αντισυνταγματικές, αλλά θα αποδειχθεί και στην πράξη ότι θα είναι και παράνομες. Επομένως, νομίζω ότι εάν και με βέβαια και με όσα πολύ σωστά αναφέρθηκαν προηγουμένως από τον κύριο Καραβασίλη, με την συμπλήρωση των στοιχείων, ότι δηλαδή υπάρχει ανάγκη για συνεργασία του Δημοχείου, της νομικής υπηρεσίας, με τον Δικηγορικό Σύλλογο και το ΤΕΕ της Χίου, της Νομαρχιακή Επιτροπή του ΤΕΕ και τον Δικηγορικό Σύλλογο Χίου, να υπάρξει μια προσφυγή τέτοια, προφανώς στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και μια αίτηση αναστολής, ούτως ώστε να ανασταλεί η εκτέλεση των συγκεκριμένων αντισυνταγματικών, κατά την άποψή μου βέβαια, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το κρίνω, αλλά κατά την άποψή μου αντισυνταγματικών πράξεων. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχει νόημα, προφανώς εμένοντας το Δημοτικό Συμβούλιο στις προηγούμενες αποφάσεις του, αλλά συμπληρώνοντας ότι εξουσιοδοτούνται και ο Δήμαρχος, αλλά και η νομική υπηρεσία, και βεβαίως να ληφθεί μια απόφαση για συνεργασία με τους φορείς, τους επιστημονικούς, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την έκτακτη κατάσταση και τελικά, και κλείνουμε αυτό κύριε Πρόεδρε, να μπορέσουμε να καλέσουμε και σε εγρήγορση τους χιώτες και τις χιώτισες, ούτως ώστε να μην αφήσουμε να υλοποιηθεί ένα τέτοιο σχέδιο εις βάρος του τόπου. Να θυμίσω ότι υπάρχει και άλλη μια ιδιότητα του Δημοχείου, την οποία το ελληνικό δημόσιο καταπατά, χωρίς να την έχει κάνει κοιτάξει. Δεν έχει μπει στον κόπο να την κοιτάξει. Την βρίσκεται μέσα σαν τζαμπατζής καταπατητής. Μιλάω για τη βία, στην οποία πριν από ένα χρόνο και ένα μήνα έπρεπε να την έχει εγκαταλείψει. Έτσι. Και δίνει το καλύτερο παράδειγμα το ελληνικό δημόσιο εδώ και ένα χρόνο και ένα μήνα. Τζαμπατζή καταπατητή που κάθεται μέσα ενώ έχουμε εκφράσει ξεκάθαρα και εγκαίρως την αυτή μας ότι θέλουμε να φύγεις γιατί έχουμε να κάνουμε άλλα πράγματα εκεί πέρα, έτσι. Το τρίτο που ήθελα να πω είναι ότι προφανώς εδώ πέρα πρέπει να υπάρχει μια ενότητα γύρω από τα πράγματα και γι' αυτό τον λόγο εγώ δεν θα συμφωνήσω ότι πρέπει ο κύριος Δήμαρχος να μην βρίσκεται σε συναντήσεις. Πρέπει να βρίσκεται σε συναντήσεις για να εκφράζει την αντίθεσή μας. Αλίμονο δηλαδή, αν αντιτίθεσαι, εάν σταματάς να μιλάς και στον άλλον. Δεν θα μάθει ποτέ ούτε αντίθεση, θα το μάθει με έμεσο τρόπο. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί και να με συνέπεια να μεταφέρεις τις αντιλήψεις αυτές. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς περιμένουμε τον τρόπο με τον οποίο εγώ νομίζω ότι ο κύριος μας να συνεχίζει να παρακολουθεί. Δεν πρέπει να κλείνει κανένα τηλέφωνο, έτσι, ούτε καμία, να μην αρνούμαστε συζητήσεις. Τώρα, βρίσκεται στην δική του δυνατότητα και δυναμικότητα του Δημάρχου να φροντίσει να μην γίνεται συνένοχος σε πράγματα που βρίσκονται αντίθετα στη βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου και του Χιωτικού Λαού. Και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε εμπιστοσύνη και θα περιμένουμε τις προτάσεις αυτές, οι οποίες γελοποιήσει μέσα από το κοινό ψήφισμα, ώστε να τις. Από τον Σεπτέμβριο, περίπου 6-7 φορές, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αποσυμφόρηση. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι έκανε 80 επιστροφές ενώ είχαμε 3.500 εισρωές μέσα στον Γενάρη. Η επίταξη, κύριε Τριαντάφυλλε, προφανώς και δεν τη θυμάστε, γιατί εγώ, επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος, έχω να την ακούσω σαν λέξη από τον καιρό της Χούντας. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομα της. Από τον καιρό της Χούντας. Λοιπόν, και την ακούμε στο 2020 αυτή τη λέξη ξανά. Η επίταξη, λοιπόν, από ό,τι διαβάσαμε το ρεπορτάζ, έγινε για συγκεκριμένους λόγους. Ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι είναι λόγω του κατεπήγοντος, λόγω εθνικής ασφαλείας, λόγω θεμάτων υγείας ή λόγω θεμάτων ασφάλειας των κατοίκων των νησιών. Θυμίζουμε ότι το μεταναστευτικό
μας ταλαιπωρεί σαν νησιωτικές κοινωνίες εδώ και 5-6 χρόνια. Άρα δεν προέκυψε ξαφνικά το κατεπήγον του πράγματος. Δεν ισχύει το κατεπήγον αυτό. Επίσης, δεν προέκυψε ξαφνικά κάποιο ζήτημα υγείας. Μέχρι προχθές μας καθησύχαζαν ή κάποιο ζήτημα ασφάλειας, το οποίο έλεγαν ότι η πρωταρχική τους έννοια είναι η ασφάλεια των νησιωτών και αυτή την υποστηρίζουν, όπως ισχυρίστηκαν ότι έγιναν και στη Μυτιλήνη. Το αντισυνταγματικό θεωρώ ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε δύο θέματα. Πρώτον, στην υπόθεση ότι αυτό που πάει να γίνει πάνω στο ΕΠΟΣ ή σε όποια θέση τελικά καταλήξουν, αφορά η κανονική πολεοδόμηση. Νομίζω ότι είναι τελείως αντισυνταγματικό και άρα, συνοψίζοντας για να μην κουράζω το σώμα, οι προτάσεις μου είναι συγκρότηση μιας ισχυρής ομάδος νομικών με συμμετοχή του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου, συμμετοχή της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ, όσον αφορά το θέμα της, το αν θα πάει ο Δήμαρχος ή άλλες αρχές στην Αθήνα, θεωρώ ότι τόσο ο κόσμος που διαμαρτυρήθηκε στην πλατεία προσευλήθη πολύ με την σημερινή απόφαση, όσο προσβάλλει και εμάς τους ίδιους, η απόφαση ήταν σχεδόν ομόφωνη και ομόφωνη στο ότι δεν χρειάζεται καμία καινούργια δομή στοιχείου και προφανώς δεν χρειάζεται καμία δομή που να εγκλωβίζει και να φυλακίζει ανθρώπους. Η πρόσφατη ιστορία, όταν μας πηγαίνει πολύ πίσω, όταν μας πηγαίνει πίσω, θυμόμαστε ότι ξεκινώντας με ανοιχτές φυλακές, χάσαμε και την Ήβρο και την Ένεδο. Να θυμηθούμε λίγο και τι συνέβαινε και λίγο παλιότερα. Ακούμε ότι θέτε να τους διώξετε, ότι τους φέρεστε άσχημα, ό,τι. Νιώθα ντροπή για να απολογούμε εγώ σε ανθρώπους που δεν έχουν πληροφόρηση πραγμάτων ή αυτό που ζούμε εμείς, ότι ντε και καλά ένας ελληνικός λαός ή ένας γιώσκος ή ένας λεσβιακός λαός βλέπει αυτούς τους ανθρώπους, συλλήφθη και δεν να τους πνίξει, να τους σκοτώσει, να. Επομένως, απέναντι σε αυτήν την απόφαση πρέπει να υψωθεί τείχος, μέγα, που να το πω ποιητικά. Δεν έχει καμιά δουλειά για μας ο Δήμαρχος να μετέχει σε μια ειλημμένη απόφαση. Και δεν ξέρω, επιτρέψτε μου, με όλο το σεβασμό κύριε Ξενάκη, δεν ξέρω, επειδή υπήρξατε διαπραγματευτής των αποφάσεων του Δήμου. Εμείς ασχέτως αν δεν ψηφίσαμε τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, αλλά κάποια στιγμή μετήχατε σε κάποια ζητήματα. Τι πήγατε δηλαδή εκεί πάτε. Δεν το κατάλαβα αυτό. Είπατε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ψηφίσατε κι εσείς, ή πήγατε εκεί πάτε ότι παίζονται πολιτικά παιχνίδια. Την προσωπική σα προσωπική. Λοιπόν, απλά ως απορία την καταθέτω. Ως απορία, δεν είναι. Πολιτικό όργανο είμαι. Πολιτικό όργανο είμαι. Επανέρχομαι λοιπόν. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο Δήμαρχος δεν πρέπει να συμμετέχει. Δεν πάει να συζητήσει ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος πάει να του πει ο κύριος Μητσοτάκης και στο Περιφερειάρχη ότι σας επιτάσσω. Δηλαδή, αν τώρα δέχεται ένας Δήμαρχος να πάει να του πούν τι κοστούμι στρατιωτικό θα βάλει, αν θα είναι η οχτάρα η στολή ή αν θα είναι αγκαρίας, αυτό βέβαια αφορά τον ίδιο. Και δεν το προσωποποιώ το θέμα. Αναφέρεται σε όλους τους δημάρχους και στο Περιφερειάρχη. Διότι αυτή είναι η συζήτηση. Ελάτε να συζητήσουμε έχοντας την επίταξη μπροστά μας. Άρα το οποιοδήποτε αποφασιστικό μέρος πρέπει να αφορά, δεν συμμετέχουμε σε μια τέτοια. Γιατί απόφαση δεν δεχόμαστε κανέναν εγκλωβισμό ανθρώπων στα νησιά και όλο εκείνο το ζήτημα που λέει ότι δεν θέμε κολαστήρια να μετατραπούν τα νησιά μας είτε κλειστά είτε ανοιχτά. Και τελειώνω ότι ο δρόμος, ο νομικός ή νομικής, μήπως βάλετε εσείς το επιθετικό προσδιορισμό, μπορεί να είναι ένας δρόμος. Εμείς το φοβόμαστε. Διότι αύριο αυτοί είναι οι νομοθέτες αυτού του κράτους. Είτε διεθνώς είτε εθνικός με ομέλα. Απακαιρθεί λοιπόν την άποψη, ο δρόμος ο δοκιμασμένος είναι ο δρόμος των κινητοποιήσεων και τουλάχιστον εμείς με τις μικρές ή μεγάλες μας δυνάμεις, αυτές που έχουμε, θα δώσουμε τη μάχη των κινητοποιήσεων.
Εμείς είμαστε υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων και για τους πρόσφυγες και για τις τοπικές κοινωνίες. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, το νησί μας έχει ήδη στιγματιστεί. Από πού να ξεκινήσω? Από το δόγμα της αποτροπής που έχει κάνει τα νερά μας υγρούς στάθους για εκατοντάδες πρόσφυγες? Από τις ανοησίες όπως είναι τα δίκτυα, τα οποία είναι 3 χιλιόμετρα και περιμένουμε με αυτά να κοπεί η προσφυγική ροή για μια ακτογραμμή που έχει η Τουρκία και είναι 900 χιλιόμετρα, τα οποία σπαταλούν τα χρήματα του ελληνικού λαού για έργα που μετά από το ρήμαγμα των μνημονίων τα έχει ανάγκη η κοινωνία για να επιβιώσει. Όλα αυτά είναι απαράδεκτα, όπως απαράδεκτες και αυταρχικές είναι ηθικά και νομικά οι μεθοδεύσεις οι οποίες αγνοούν τις τοπικές κοινωνίες και χρησιμοποιούν μέτρα όπως είναι οι επιτάξεις. Εγώ μέχρι σήμερα την επίταξη την είχα ακούσει μόνο για το στρατό. Πρώτη φορά ακούω σε τέτοια περίπτωση. Από την άλλη μεριά έχουμε μια διγλωσία και της επίσημης Νέας Δημοκρατίας και των στελεχών της, αλλά και όλων των ερετών οι οποίοι είναι στελέχη που μπαινοβγαίνουν κατά το δοκούν και ανάλογα με την πολιτική σκοπιμότητα και τη μικροπολιτικά τους ωφέλη και χασούρες, οι οποίοι από τη μια μεριά μέσα στα δημοτικά συμβούλια ή στις πλατείες παίρνουν άλλες αποφάσεις και μετά πίσω από κλειστές πόρτες ή σε δημόσια φορά πάνε και λένε τα αντίθετα από αυτά με τα οποία ξεσηκώνουν τον κιώτικο λαό. Εμείς λέμε ότι πρέπει επιτέλους να πάψει η κοροϊδία και καλούμε και το Δημοτικό Συμβούλιο και όλο το κιώτικο λαό σε αγώνα ενάντια στο ταχάου στο έπος και μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Του κυβερνητικού εκπροσώπου για την έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου, στην οποία θα εξουσιοδοτείται το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να επιτάξει ακίνητα του Δήμου και ιδιωτών των νησιών του Αιγαίου. Τα νησιά αυτά και οι ΟΤΑ Α βαθμού έχουν σηκώσει το βάρος του προσφυγικού ζητήματος επί 5 και πλέον χρόνια. Η κυβερνητική αυτή απόφαση καταστρατηγεί την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και υπονομεύει τη διαδικασία του διαλόγου με την τοπική αυτοδιοίκηση. Το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει ότι διαφωνεί και θα προσφύγει δικαστικώς κατά τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και κάθε υπουργικής απόφασης, αλλά και κάθε άλλης διοικητικής πράξης που θα σχετίζεται με την επίταξη του ακινήτου στο 17ο χιλιόμετρο στο έπος. Το Δημοτικό Συμβούλιο εμένει στις προηγούμενες αποφάσεις και καλεί τους επιστημονικούς φορείς του νησιού και συγκεκριμένα το Δικηγορικό Σύλλογο Χίου και την Ομαρχιακή Επιτροπή ΤΕΕ Χίου, προκειμένου άμεσα να συγκροτηθεί η επιστημονική ομάδα υποστήριξης της προσφυγής κατά των πράξεων της επίταξης. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι καμία υπηρεσία και κανένα νομικό πρόσωπο του Δήμου δεν θα συμβάλλει στην υλοποίηση της υπερδομής και καλεί σε αυτή την κατεύθυνση τους φορείς του νησιού και τα μέλη τους. Τελεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους πολίτες της Χίου να είναι σε εγρήγορση. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλεί τους πολίτες της Χίου να είναι σε εγρήγορση. Γιατί δεν αναφέρεται. Λοιπόν, αυτό συμφώνησαν οι επικεφαλείς. Υποθέτω ότι συμφωνούν οι αντίστοιχοι συνδυασμοί. Και βέβαια, επειδή είναι τέσσερις, έχουμε βεβαίως το διαβάσετε κι εσείς και μετά, εφόσον υπάρχει κάτι άλλο, θα ψηφίσω. Εγώ δεν μπορώ. Παρακαλώ.